Με αυτή την ιστορία. Βλέπω χαρτούρα έχετε πολύ μπροστά σας. Ναι, έχω πολύ και χαρτούρα, διότι κατάθεσα ερώτηση σε όλα τα Υπουργεία για να μου δώσουν τη δράση των ΜΚΟ τα τελευταία χρόνια, από το 9 τουλάχιστον μέχρι το 12. Έψαχνα να βρω την ΜΚΟ του Παπανδρέου για εκείνη την περίφημη ημερίδα που έκανε στον Αστέρα, αν θυμάστε, για την πράσινη ενέργεια. Ναι, πήρε μέρος, μίλησε και ο κύριος Καραμαλής, εκεί να τα λέμε όλα. Όχι, με συγχωρείτε πολύ, αλλά εκεί είχαν έρθει διάφοροι. Με τον Κρυβαία. Μίλησαν όλοι εκεί πέρα. Αυτό ήταν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ήταν εκεί. Σας θυμίζω. Εγώ δεν θέλω να επιμερίζω, δεν θέλω να πω. Θέλω να πω χρωματοψία. Ήταν και απόϊχη του σκανδάλου με το Καλαμπόκι. Ήταν και απόϊχη του σκανδάλου με το Καλαμπόκι, σας θυμίζω. Ήταν όλη η οικογένεια Παπανδρέου εκεί. Επίσης σας θυμίζω. Αλλά ξέρετε, υπέβαλα 2-3 ερωτήματα και σε ένα δεν μου απάντησε κανένα. Ένα Υπουργείο. Το ερώτημα στο το οποίο έβαλα είναι: γνωρίζει η κυβέρνηση τα διοικητικά συμβούλια των επιχορηγητών των ΜΚΟ και τι συγγενική σχέση ορισμένων μελών υπήρχε με στελέχη των μέχρι σήμερα κομμάτων εξουσίας? Ήθελα να βγάλω τη διαπλοκή. Κανένα Υπουργείο δεν μου απάντησε για την μετοχική σύνθεση ή για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αν είχαν σχέση με πολιτικά πρόσωπα. Η είδηση θα ήταν να σας απαντούσε. Σωστό. Το δεύτερο είναι ότι... Δεν είναι, το έχει ζήσει δηλαδή από μέσα. Ζητούσα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Τράγκα, εάν ελέγξαν λογιστικά εκ των υστέρων επιχορηγήσεις, εάν ζητήθηκαν να αποσκομιστούν τα παραστατικά και αν αυτά τα παραστατικά ελέγχθησαν ή όχι. Η απάντηση έρχεται εκπληκτικά από το Υπουργείο. Δείξτε τι καλά, δεν θα ζουμαριστεί πολύ. Εδώ είμαστε. Ξέρετε από τηλεόραση έρχεται, εσείς, αλλά... βεβαίως, ναι. Έρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ναι. Έχει την υπογραφή του κύριου Τζαβάρα. Όταν ήταν αναπληρωτής. Ακούστε κύριε Τράγκα. Καταρχήν μου λέει ο Υπουργός ότι θα πρέπει να του πω ποιους φορείς ψάχνω, διότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός της έννοιας μη κυβερνητική οργάνωση, ΜΚΟ. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι πάει να πει ΜΚΟ με λίγα λόγια. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. ΜΚΟ είναι... Πείστε μου. ΜΚΟ, μαζί οικονομάμε. Ομαδικά, ομαδικά. Ομαδικά, ναι. Περίπου είναι ένας αντίστοιχος του μαζί τα φάγαμε, είναι μαζί οικονομάμε. Και μου απαντάει και το εξής εκπληκτικό. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα, το 2 και το 3, σας γνωρίζουμε, προσέξτε, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης των χρημάτων επί επιχορηγήσεις. Ούτε υπάρχει νομική κάλυψη για ενέργεια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Δηλαδή, το Υπουργείο έδινε, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρουν παραστατικά. Δώσε κόσμε και δεν ξέρουμε και πού πήγανε. Και αν πήγανε και τι γίνανε. Κύριε Τράγκα, σας δίνω ένα ολόκληρο τόμο. Καλά κάνετε και μου το δίνετε. Εδώ πέρα. Έχω και εγώ λίγο δουλίτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι εδώ θα δείτε ποσά που ξεκινάνε από τις 3.000 και καταλήγουν στις 203.000. Ναι, είναι και η εταιρεία. Είναι το πελατολόγιο. Είναι το πελατολόγιο, κύριε Τράγκα. Είναι όλες οι... Είναι το κομματικό πελατολόγιο. Μήπως έχετε ενδιαφέρει μια οργάνωση εκχριστιανισμού της Βορείου Κορέας. Μήπως την έχετε αυτή την οργάνωση εδώ μέσα. Δεν υπάρχει εκεί, όχι. Υπάρχουν άλλες όμως σχετικές οργανώσεις. Κάνει έργο επάνω, εκεί που είναι ο νεαρός που έστειλε στα σκυλιά του θείου του. Ναι, το διαπίστωσα. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο η οργάνωση αυτή. Θα δείτε. Γιατρέ μου, είναι αλήθεια. Αυτό έχει κάνει μεγάλο έργο. Εκεί που έστειλε στα σκυλιά ο άλλος του θείου του. Με τη δική σας τώρα την εμπειρία. Όταν βλέπετε ότι σκορπάνε ποσά 5, 6, 10, 16 χιλιάδες σε διάφορους αθλητικούς συλλόγους, γιατί να τα δίνει κατευθείαν το γραφείο του Υπουργού και να μην τα δίνει ο φορέας του, που μπορεί να είναι η Ομοσπονδία Εστιοπλοείας ή η Ομοσπονδία Στίβου? Γιατί θα πρέπει δηλαδή αυτό το πελατολόγιο, και μάλιστα οι ημερομηνίες είναι παραμονές εκλογών του 9. Παραμονές των εκλογών του 9, κύριε Τράγκα. Ναι. Έχουν φύγει αυτά τα ποσά. Ένα το κρατούμενο. Βή παράλληλη με την πάλε ποτέ διαλάμψασα Γενική Γραμματεία από Δήμο Ελληνικού. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Να σας δώσω και μια άλλη απάντηση όμως, η οποία μου ήρθε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και είναι εκπληκτική και αυτή. Α, βλέπω, γιατί ανοίξει αλληλογραφία. Θα κρατήσετε πολλούς τόνους χαρτί, αλλά δεν φτάσετε. Τα θέλετε και αυτά. Αυτό θα μου το δώσετε πίσω όμως, σας παρακαλώ πολύ. Θα σας τα δώσω αν δώσετε τα κι αυτά. Λέει λοιπόν εδώ πέρα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το θησαυροφυλάκιο και προϋπολογισμό. Έχει σημασία ότι από πλευράς αρμοδιότητός μας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, προσέξτε κύριοι, εγγράφονται μόνο τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων αναφορέα. Η κατανομή και διαχείριση
πάει στα Υπουργεία. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν ζητά το διατάφτα. Σας έδωσα λεφτά. Και πού είναι τα λεφτά και τι γίνανε τα λεφτά. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κύριε Τράγκα. Γιατί ζητάει τα λεφτά τώρα από τους Έλληνες πολίτες για να καλύψει την τρύπα την διαγαλαξιακή βοήθεια. Γιατί, κύριε Τράγκα. Σήμερα δεν ξέρω αν διαβάσατε. Είναι 321,5. Το είδα στην περίφημη ιστοσελίδα της πολύ καλής ναυτεμπορικής. Μπροστά το είχε 321,5 το χρέος. Ούτε μειώθηκε, ούτε απομειώθηκε παρά τα κουρέματα, παρά το ξεζούμισμα. Και η ναυτεμπορική είναι πάρα πολύ καλή στην πρώτη σελίδα της. Κύριε Τράγκα, το Γενικό Λογιστήριο λοιπόν μου στέλνει αυτό το έγγραφο την ώρα όπου αυτές τις μέρες στη Βουλή, και το ξέρει η Ραχίλ, το Γενικό Λογιστήριο θα χάσει το δικαίωμα του ελέγχου των δημοσίων, των δαπανών των δημοσίων επενδύσεων, διότι ζητάει τον έλεγχο να το κάνει το ίδιο το Υπουργείο. Ναι. Δηλαδή και κριτής και κρινόμενος και ελέγχων και ελεγχόμενος. Να φύγει δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών και να ελέγχει ο κ. Χατζηδάκης το που πάνε τα λεφτά και να μην είναι λογαριασμό προφανώς σε κανέναν. Και μιλάμε για σε λίγο να πάρω και μια άποψη από την άλλη. Και ένα τελευταίο το ρεπορτάζ. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάτσι. Θέλω να τον ρωτήσω πότε μπήκε η ταφόπετρα αυτής της ιστορίας, το 9. Ποιας ιστορίας? Δηλαδή, πότε έφυγε ο κύριος Μάτσι? Ναι, εσείς πότε φύγατε? Εγώ πήγα το Μάιο του 11 και έφυγε το Ιούλιο του 11. Το 9, γιατί έχω το e-reportage, από το e-reportage.gr. Η πολύ σοβαρή οργάνωση Financial Action Task Force που ελέγχει αυτές τις καταστάσεις σε 43 χώρες, σε δύο περιφέρειες του πλανήτη, ζήτησε να γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Λέει ότι μπήκε επιπλασκοβίτη στο σιρτάρι. Μείνετε εδώ, κύριε Νέαργο. Τράγκα, δώστε μου το πλασκοβίτη. Παρακαλώ, να μου επιτρέψετε πάνω στο και θα θέμα το κάνω ερώτηση αυτό. Να σας πω κάτι, γιατί δεν το κατηγορώ. Δεν το κατηγορώ για να είναι πιο ενδιαφέρον. Ήταν συνεργάτης του κ. Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βάλτε μια τελεία εδώ πέρα να σας δείξω.